Είναι πραγματικά τραγικό να αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι άνθρωποι με σκοπό το κέρδος εκμεταλλεύονται ακόμα και ιερούς σκοπούς προκειμένου να βάλουν κάποια λεφτά στην τσέπη. Η ιστορία ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα που έλαβα από έναν συνάδελφο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι στην περιοχή της Σωτήρας κάποιοι διενεργούν έρανον πουλώντας περιοδικά, χρησιμοποιώντας το όνομα το δικό μου και το μικρό νηρό στο Πεντακολογικό. Όταν οι κάτοικοι τους ρωτούσαν, ας πούμε, γιατί σκοπό πουλάτε τα περιοδικά, έλεγαν ότι είναι για την πρωτοβουλία του Λουκά του Φουρλά. Ευτυχώς έπεσαν πάνω σε έναν παρατηρητή της γειτονιάς, ο οποίος ειδοποίησε τον αστυνομικό της γειτονιάς. Με τη σειρά της αστυνομία ειδοποίησε εμέναν αν διενεργείται έρανο στην περιοχή για τους μικρούς ήρωες και είπα ότι καμία σχέση, εμείς δεν πουλούμε περιοδικά στους δρόμους, δεν έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες στην περιοχή. Άρα αυτοί που χρησιμοποιούν το όνομα μας νομίζω ότι είναι απλά παράνομοι και εκμεταλλεύονται την αγάπη του κόσμου και την προσπάθεια του να δώσει λεφτά για έναν ιερό σκοπό. Ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν αυτό που με ενημέρωσε ένα αστυνομικό τη γειτονιά στην πορεία. Μου είπαν ότι οι κάτοικοι έδιναν λεφτά, παρόλο που δεν του επωφαίνεται και πολλά σωήνη η κατάσταση, διότι άκουγαν το όνομα του Λουκά του Φουρλά και θεωρούσαν ότι έπρεπε να βοηθήσουν τα μωρά στο Πεντακολογικό. Όταν αυτοί οι άνθρωποι μετά πληροφορήθηκαν ότι πρόκειτο για απατεώνες εκτός εισαγωγικών, έσπευσαν στον αστυνομικό σταθμό θέλοντας να μαρτυρήσουν εναντίον τους. Κάτι το οποίο μου είχαν πει αστυνομικοί ότι δεν το βλέπουν και πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, παρακαλούν μαρτύρες να πάνε στο δικαστήριο να καταθέσουν για αποθέσεις και δεν βρίσκουν. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε μια προθυμία από τον κόσμο, μόνο και μόνο διότι ένιωσαν να τους εκμεταλλεύονται κάποιοι τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους προς ιδίων όφελος. Θέλω να κάνω μια έκκληση στον κόσμο να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικός που δίνει λεφτά. Τα λεφτά που έχει κάποιος να δώσει για φιλανθρωπικό σκοπό, έχει τόπο να τα δώσει. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και στο παιδοκολογικό και στα παιδιά στο Μακάριο. Και να ανοίξουμε τα μάτια μας, να μην επιτρέπουμε σε κανέναν επιτίδιο να εκμεταλλεύεται τα αισθήματα μας προς ιδίων όφελος. Νομίζω ότι αν εμείς σταματήσουμε να δίνουμε λεφτά σε αυτούς που είναι στα φανάρια και έρχονται οργανωμένα από το εξωτερικό για να κάνουν τους επέτες, σε αυτούς που γυρίζουν περιοδικά στους δρόμους και είναι επί μισθών αυτών που κάνουν, διότι φιλανθρωπία με μισθό νομίζω ότι δεν είναι φιλανθρωπία. Αν σταματήσουμε λοιπόν να δίνουμε λεφτά, θα σταματήσουν και αυτοί να υπάρχουν. Και ας δώσουμε όσοι μπορούμε αυτά που μπορούμε, εκεί και όπου πρέπει. Η δική μας πρωτοβουλία είναι η πρωτοβουλία για τους μικρούς ήρωες στο παιδοκολογικό. Μετά το κολύμπι με του ΣΟΙΚ τον περασμένο μήνα, συνεχίζουμε να κάνουμε διάφορες ενέργειες. Αλλά όλες οι ενέργειες είναι υπό την σκέπη του Ιδρύματος Ελπίδα. Δηλαδή, δεν θα γυρίσει κάποιος στον δρόμο να πουλά εισιτήρια ή να πουλά περιοδικά ή να γυρίζει κάποιος αυτόνομα και να ζητά λεφτά για την πρωτοβουλία. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και όποιος το κάνει είναι απατεώνας. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε εμείς για να μαζέψουμε λεφτά είναι υπό τη σκέπη του Ιδρύματος Ελπίδα, είναι νόμιμη. Δίνουμε αποδείξεις από το Ίδρυμα Ελπίδα, άρα δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το όνομα της δικής μας πρωτοβουλίας ή του Ιδρύματος Ελπίδα ή οποιοδήποτε άλλου για να κερδοσκοπήσει εις βάρος το μωρό στο παιδοκολογικό. Είναι, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, μια μεγάλη αμαρτία μη τι άλλο να κάνεις τέτοιο πράγμα. Απίστευτο το ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος για να βγάλει χρήματα. Το έχουμε ζήσει και εμείς μέσα από την εκπομπή που πάρα πολλές φορές μας έχετε πάρει τηλέφωνο και μας ρωτάτε αν υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία στο όνομα της εκπομπής ή οτιδήποτε. Είναι απαράδεκτο όμως και είναι αυτό που είπε και ο Φουρλάς. Είναι μεγάλη αμαρτία, ρε παιδί μου, να χρησιμοποιείς έναν τέτοιο ιερό σκοπό τα παιδιά στο παιδοονκολογικό, τους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν κάτι για να πάρεις, ας πούμε, λεφτά. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι Και μεγάλη νομίζω πως χιδαιότητα. γενικότερα σε ανθρώπους από πόρτα σε πόρτα δεν πρέπει να δίνουμε κάτι, γιατί νομίζω, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρα, αλλά νομίζω πως πλέον απαγορεύεται. Ανακοινώνουν πότε γίνεται. Ας πούμε, Ναι. Ερυθρός Σταυρός ανακοινώνει πότε είναι ο έρανος από πόρτα σε πόρτα. Ανακοινώνονται τέτοιες δραστηριότητες και είναι υποχρεωμένοι να έχουν και μαζί τους τα χαρτιά όλα τα πιστοποιητικά. Και είναι και μεγάλες πρωτοβουλίες. Δεν Ναι. είναι... Πρέπει να έχουμε έννοια. Ναι. Και Γιατί είναι δείχνουν πολύ λίγο. συνήθως, σου δείχνουν ότι έχουν έγγραφα, έχουν άδεια Ναι. σε Εντάξει, ράνο. βέβαια, πολλές φορές και τέτοια έγγραφα έχουμε δει Ναι. και δεν ισχύουν. Δυστυχώς είναι αυτό που. Απλαστογραφούν και Ναι. έγγραφα. Κρίστη, με όλα αυτά, Χριστιανά μου, ο κόσμος ξεκίνησε και γίνεται ακόμη πιο Δυσπιστός, ναι. ακριβώς καχύποπτος. Χτυπάς την πόρτα ο άλλος, σου λέει κάτι. Πολλές φορές βάζουν μέσα τα παιδιά, μπροστά τα παιδιά, ότι είναι για, ξέρω εγώ, που έχει να κάνει με παιδιά. Ξέρεις,
Και έχουν γίνει, δεν είναι ότι δεν θες να δώσεις, απλά γίνεσαι ακόμη πιο καχύποπτος. Ναι, σίγουρα. Ή αυτό που σίγουρα πρέπει να σταματήσουμε όλοι να δίνουμε σε παιδιά. Γιατί βοηθούμε στο να υποχρεώνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους, τα...